τις προτάσεις του στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση της Ουκρανικής σύγκρουσης έχει αποστείλει με κάθε λεπτομέρεια ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Είναι προτάσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πρόσφατα ταξίδια που έκανε στη Ρωσία, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία. Η Βουδαπέστη έχει προγραμματίσει μάλιστα να φιλοξενήσει μία σύνοδο κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28 Αυγούστου. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως έχει ήδη συμφωνήσει να μποϊκοτάρει τη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής του Όρμπαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα ειρηνευτικά του ταξίδια και γενικά λόγω της θέσης του απέναντι στο Κίεβο. Διάφορα ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι την ίδια στιγμή, παράλληλα με τη σύνοδο κορυφής στην Ουγγαρία, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τη δική τους για να τραβήξουν την προσοχή πάνω τους. Μια τέτοια πολιτική απέναντι στη χώρα που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απίθανο να οδηγήσει σε κάτι άλλο εκτός από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διαίρεσης, τονίζουν χαρακτηριστικά. Το Κρεμλίνο γνωρίζει για την ειρηνευτική πρωτοβουλία της Βουδαπέστης. Ο γραμματέας τύπου του Ρώσου Προέδρου, Δμήτρη Πεσκόφ, είπε ότι η γενική προσέγγιση του Όρμπαν είναι γνωστή στη Μόσχα. Φυσικά, κατά την επαφή στη Μόσχα, ο Όρμπαν περιέγραψε τις βασικές παραμέτρους του οράματός του, αλλά δεν γνωρίζουμε τι συζητείται στην εσωτερική αλληλογραφία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε μεταξύ άλλων ο Πεσκόφ. Το πλήρες περιεχόμενο του ειρηνευτικού σχεδίου του Όρμπαν για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία που παραδόθηκε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει αποκαλυφθεί.